Δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Το κοντρόλ από τον Κωνσταντινίδη. Δαλκίδη στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Μετά την επάνωδό του. Βλαχούδη τώρα. Δεν υπήρχε περίπτωση offside. Απέναντι από τον Τερκαμάνη. Σουτάρι, δοκάρι. Και δεν μπήκε τώρα το γκολ. 1-0. 1-0 με τον Φλόρες για τους γηπεδούχους το 8ο λεπτό. Εδώ ο Κάρλος Φλόρες σε μια περιπετειώδη πραγματικά φάση. 1-0 για τον Άρη από την έξυπνη ανάπτυξη της ομάδας, ενώ βλέπετε τον Περουβιανό που πήγε στον πάγκο στο σημείο που λέγαμε νωρίτερα. Ξενίδης, Κωνσταντινίδης, αμέσως ελευθερώθηκε, βλέπετε, είναι και με 10 ο Άρης. Κρατάει την μπάλα, θέλει να μπει μόνο στην περιοχή, κόντρα, με ένα παίκτη παραπάνω ο Ηρακλής, στο σούτ του Γιωβάνοβιτς, γκολ. 1-1 στο 59. Το γκολ από τον Γιωβάνοβιτς που σκοράρει για δεύτερη συνεχή αγωνιστική και ο Άρης πληρώνει αυτή την στιγμιαία αριθμητική του αδυναμία, καθώς ο Θεοδωρίδης, ο προσωπικός αντίπαλος του Κωνσταντινίδη, έλειπε από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Κωνσταντινίδης έκανε την προσπάθεια από την οποία ξεκίνησε τον γκολ. Εδώ ο 36χρονος Ιβάν Γιωβάνοβιτς έχασε τον όποιο ρυθμό είχε ο Άρης που προσπάθησε να ξαναβγεί μπροστά να βάλει γκολ. Ο Ηρακλής έτσι κι αλλιώς φαίνεται ικανοποιημένος αν πάρει το Χ, τουλάχιστον με τη διάταξη που βλέπουμε να έχει αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο. Το γύρισμα από τον Κατσιαρό, η μπάλα περνάει, ο Λιολίδης απέναντι στον γκολ, το πετυχαίνει. Ο Άρης φτάνει στο 2-1 με τον Λιολίδη στο 83. Ο Απόστολος Λιολίδης σε μια φάση που η μπάλα πέρασε από όλους τους αμυντικούς του Ηρακλή. Βρέθηκε μόνος του απέναντι στο Στογιάννη και σκοράρει, πετυχαίνει το τρίτο γκολ του στο πρωτάθλημα.